Την ώρα που τα κρούσματα στη χώρα αυξάνονται και πάλι και η επιστημονική κοινότητα αναζητά τρόπους αντιμετώπισης του κορονοϊού και των μεταλλάξεών του, αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως το τεστ ελληνικής εταιρείας που καλύπτει και τις μεταλλάξεις παραμένει εδώ και 10 μήνες τα αζήτητα στην Ελλάδα, όταν την ίδια ώρα 60 χώρες ανά τον κόσμο το έχουν προμηθευτεί. Η μέθοδος συγκεκριμένη Natilab δεν ανοιχνεύει υπολείμματα ιού, δεν ανοιχνεύει ανενεργούς ιούς, δεν δίνει ψευδή αποτελέσματα επικαλυπτόμενα από άλλους ιούς παρεμφερείς ή από ανθρώπινο γενετικό υλικό. Δίνει μόνο ενεργό ιό. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, στου κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε. Όλα τα μεταλλαγμένα νέα στελέχη, με τα ονόματα που παίρνουν, νότιο-αφρικανικό, αγγλικό κτλ., είναι γεωγραφικοί προσδιορισμοί για να του δώσουμε μια ταυτότητα. Ο ιός προσπαθεί να γίνει κυρίαρχος. Προσπαθεί να μεταδοθεί όσο γίνεται πιο δυνατά στην κοινότητα και να μειώσει τη θνησιμότητα προς τον ξενιστή, προς τον άνθρωπο. Γιατί θέλει να επιζήσει. Άμα σκοτώνει γρήγορα ένα ιό του ξενιστή, δεν μπορεί να μεταδοθεί στην κοινότητα. Δεν μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα ή να τα κάνει και τα δύο 50-50. Αυξάνοντας τη μεταδοτικότητα, τη μολυσματικότητα, δεν ανοίγεις τη δεξαμενή, να βάλεις μέσα στη δεξαμενή αυτή περισσότερους ευπαθείς. Άρα να μην είναι το ίδιο θανάσιμος μεν σε πρώτο φόντο, αλλά εξ επαγωγής να ανεβαίνουν οι δείκτες. Όταν αυξάνεται η μεταδοτικότητα, μειώνεται τα συμπτώματα. Μειώνεται η ένταση των συμπτωμάτων. Και δεύτερον, θα έπρεπε να ακολουθήσουμε τη φυσική ανοσία, να ισχυροποιήσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα με μια σειρά πολυπαραγωγικών θεμάτων, διατροφή, άθληση, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική αλληλεγγύη. Και πέρα από αυτό, οι ευπαθείς ομάδες να τις προσέχουμε. Ο Δημήτρης Ποντίκας σημείωσε πως η νέα μετάλλαξη που πραγματοποιήθηκε στο αγγλικό στέλεχος του ιού φέρνει νέα δεδομένα στο προσκήνιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και καθιστά επιτακτική την ανάγκη αλλαγής πλεύσης της εθνικής και παγκόσμιας στρατηγικής απέναντι στον ιό. Τη στιγμή που θα μιλάμε για ένα νέο στέλεχος, ναι, έχεις ή δεν έχεις αντισώματα για ένα προγενέστερο στέλεχος, είναι δώρο-άδωρο. Είναι δώρο-άδωρο. Και κάνουμε και ως ανθρωπότητα κάνουμε πάλι ένα λάθος. Δηλαδή? Παίζουμε ως μαθητευόμενοι μάγοι πάνω στα εσόκλειστα των ήδη υπαρχόντων παραγωγών. Όταν ο παραγωγός της Pfizer και της Moderna σου λέει πρώτη δόση σήμερα, δεύτερη δόση σε 21 μέρες και βλέπεις στην Αγγλία για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους λόγω AstraZeneca Oxford που είναι αγγλικών συμφερόντων να λένε πάμε στις 12 εβδομάδες, μειώνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο που έχει εμβολιαστεί να δημιουργήσει απαραίτητο αριθμό αντισωμάτων στο πλάσμα του, ώστε να ανταπεξέλθει απέναντι στον ιό. Και δίνουμε τη δυνατότητα στον ιό να μπορέσει να μεταλλαχθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εμέσως βάζουμε αυτόν τον κόλ.